σε όλες τις ομάδες να έχουν υγεία, να ευχαριστηθούμε με το ποδόσφαιρο, να πετύχουν στόχους με βάση τις εικόνες που θα δείξει κάθε ομάδα στους αγωνιστικούς χώρους. Ανεξάρτητα από αντίπαλο και έδρα, όλες οι πρεμιέρες είναι δύσκολες. Ασφαλώς και ο σημερινός μας αντίπαλος ήταν πολύ ποιοτικός. Βέβαια, θεωρώ ότι τα παιδιά μας ανταποκρίθηκαν στις συνθήκες του παιχνιδιού και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο που ήμασταν καλύτεροι και δίκαια θεωρώ ότι βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που ήταν περισσότερο ισορροπημένο. Είχαμε βέβαια τις κλασικές ευκαιρίες για να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ. Και παρόλο που δώσαμε λίγο χώρο στον αντίπαλό μας, δεν δεχτήκαμε κάποια σημαντική απειλή. Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι πετύχαμε μια δίκαιη νίκη. Πολύ σημαντική βαθμή σε πολύ δύσκολο γήπεδο. Μας βοηθούν και ψυχολογικά και βαθμολογικά εν ώψη της συνέχειας. Συνέχεια βέβαια που για εσάς δεν είναι μόνο για το πρωτάθλημα, είναι και για το κύπελλο Ελλάδας. Έχετε κάνει μέχρι στιγμής μια εντυπωσιακή πορεία. Έχετε φτάσει μέχρι την πέμπτη φάση απέναντι σε επαγγελματικές ομάδες. Σε κλήρωση μαζί με επαγγελματικές ομάδες. Τώρα θα αντιμετωπίσετε την Λευκή με ένα μεγάλο ταξίδι που σας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Μιλήστε μας και για το κύπελλο Ελλάδας. Ναι. Ασφαλώς είμαστε ικανοποιημένοι για την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στο κύπελλο Ελλάδος. Στο παιχνίδι της Τετάρτης μας δίνεται μια πολύ σπουδαία ευκαιρία, διότι με ενδεχόμενη πρόκριση η ομάδα μας θα βρίσκεται στο 16, κάτι πολύ σπουδαίο για ομάδα γάμα εθνικής. Θα το αντιμετωπίσουμε όπως και όλα τα προηγούμενα. Θα πάμε εκεί έχοντας στο μυαλό μας, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να πετύχουμε μια σπουδαία πρόκριση.